Κυρία Καπάτωση, τι λέτε έτσι για την προετοιμασία των παιδιών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς? Καταρχάς, θα κάνω ένα μικρό σχόλιο Παρακαλώ. Σε αυτά που είπε η κυρία, που νομίζω ότι έχουν δίκιο και απεικονίζει τις ανησυχίες των γονέων. Ασφαλώς υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, γίνονται πράγματα, αλλά χρειάζονται ακόμα πολύ περισσότερα και μάλιστα μεγαλύτερη υποστήριξη αυτή την περίοδο που προερχόμαστε από πολλά κύματα με τα πανδημία και τα παιδιά σχεδόν 2,5 χρόνια, 3 να υπολογίσουμε, προερχόντουσαν από μια κατάσταση ιδιότυπη ενός εγκλεισμού και ενός περιορισμού που ενδεχομένως θα υπάρξει και πάλι τη νέα σχολική χρονιά, το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακόμη, έτσι, γιατί και αυτό είναι άγνωστο. Προς την τοποθέτηση τη δική μου σαν ψυχολόγος, γιατί εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε αυτά τα θέματα παρά μόνο να τα υποστηρίξω, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εκτός από τις αγωνίες τις οικονομικές που έχουν οι γονείς, έχουν και πολλές άλλες αγωνίες που έχουν να κάνουν με την προσαρμογή των παιδιών τους, με το πώς τα παιδιά θα λειτουργήσουν στις διάφορες θέσεις και βέβαια αν συνυπάρχουν σε αυτά διάφορα θέματα οικονομικής φύσης μέσα στην οικονομία. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δυσκολεύουν την κατάσταση. Θα σας πω ότι το ενθαρρυντικό είναι ότι φέτος τα παιδιά πέρασαν ένα καλοκαίρι πολύ πιο ανέμελο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τι εννοώ με αυτό? Τα παιδιά δεν είχαν σχεδόν καθόλου περιορισμούς. Άρα λοιπόν όλη αυτή η περίοδος των καλοκαιρινών μηνών, των τριών καλοκαιρινών μηνών, ήταν μια περίοδος ανέμελη. Τα παιδιά έζησαν μια φυσιολογικότητα σχεδόν πλήρη και αυτό αποτελεί πολύ καλή παρακαταθήκη για να ξεκινήσουν το σχολείο. Αν και εμείς λοιπόν οι γονείς είμαστε δίπλα τους, θετικοί, υποστηρικτικοί, ενθαρρυντικοί, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Γιατί ο ρόλος των γονιών είναι θαυματουργός σε όλη την υποστηρικτική πορεία και τη διαδρομή του παιδιού στο σχολείο. Οι γονείς έχουν και άλλες αγωνίες. Έχουν αγωνία. Θα προσαρμοστεί το παιδί μου, αν ξεκινάει για παράδειγμα τη φοιτησή του στην πρώτη δημοτικού. Θα προσαρμοστεί το παιδί μου, αν ξεκινάει τη φοιτησή του για πρώτη φορά στον παιδικό σταθμό. Αυτά είναι πράγματα που τους απασχολούν. Και όλους τους γονείς τους απασχολεί. Θα θέλουν να πάνε στο σχολείο. Θα διαβάζουν τα μαθήματά τους. Πώς θα τα βοηθήσω εγώ μετά, αν αρνούνται να διαβάσουν ή να πάνε Άρα, στο σχολείο? Άρα, πώς προετοιμάζουμε καλύτερα, κυρία Καπάτου, τα παιδιά πάνω σε αυτό ακριβώς που λέτε? Άρα, λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε για αρχή, επειδή με κάποιες μέρες και οι περισσότεροι επιστρέφουν σιγά-σιγά από τις διακοπές, είναι να φτιάξουμε λίγο το πρόγραμμα του ύπνου τους, που είναι το πρώτο βασικό κομμάτι. Δηλαδή, τα παιδιά ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών είχαν μια μεγάλη άνεση και τα ωράρια είχαν κατά έναν τρόπο καταπατηθεί. Άρα, λοιπόν, αρχίζουμε σιγά-σιγά να τα ξυπνάμε λίγο νωρίτερα το πρωί και να προσπαθήσουμε να τα βάζουμε και λίγο νωρίτερα το βράδυ να κοιμηθούν. Αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα, ώστε να μην φτάσουμε στις 12 Σεπτεμβρίου που αρχίζουν τα σχολεία, αν δεν απατώμε αυτή η ημερομηνία φέτος, να ψαχνόμαστε και να μην μπορούν να ξυπνήσουν τα παιδιά. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο, θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιορίσουν λίγο τη χρήση των ηλεκτρονικών. Να ξεκινήσουν σταδιακά να μειώνουν τα ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται να κάνουν συζητήσεις πολύπλοκες με τα παιδιά και τρομακτικές. Τι πρέπει να κάνουν στο σχολείο? Ότι θα έχουν διάβασμα, ότι θα έχουν υποχρεώσεις κτλ. Αυτά δεν χρειάζεται να τα κάνουν. Χρειάζεται να έχουν σοβαρές συζητήσεις και υποστήριξη. Ξέρουν τα παιδιά ότι ξεκινάνε το σχολείο, αλλά δεν χρειάζεται να τα τρομάζουν. Αν τα παιδιά δείξουν ανησυχία, θα μπορούμε να καθίσουμε και να είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε μαζί τους για οτιδήποτε τα απασχολεί. Μπορούμε να πούμε και δικά μας παραδείγματα, να τα φέρουμε σε επαφή και με συνομήλικα παιδάκια ή συμμαθητές τους προηγούμενους. Μιλάω για τα μικρά παιδάκια. Ναι. Ώστε να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν σε μία ρότα τα πράγματα. Και πριν ξεκινήσει το σχολείο, μπορούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα, ένα προγραμματισμό του πώς θα λειτουργούν. Δηλαδή, ποιος θα πηγαίνει στο σχολείο, ποιος θα φέρνει στο σχολείο, να ξέρουμε πότε ξεκινάνε τα μαθήματά τους. Να είμαστε φιδωλοί στις εξωσχολικές δραστηριότητες και στα μαθήματα, κυρίως στα μικρά παιδιά. Να ξεκινήσουμε κάτι που το παιδί το θέλει ή να δοκιμάσει κάτι και να μπορούμε να συζητάμε μαζί τους οτιδήποτε τα απασχολεί. Στα πιο μικρά παιδιά, τα οποία θα ξεκινήσουν για πρώτη φορά τον παιδικό σταθμό, εκεί μπορεί να έχουμε περισσότερα πράγματα που χρειάζεται να κάνουν οι γονείς. Καταρχάς, οι ίδιοι να το πάρουν απόφαση ότι θα αποχωριστούν τα παιδιά τους. Να είναι προετοιμασμένοι για τη διαδικασία αυτή. Και αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό. Δεν είναι να το αφήνει κανείς. Κυρία Βαλαβάνη, τι λέτε εσείς πάνω σε αυτό, ότι οι γονείς πρέπει να πάρουν απόφαση ότι θα αποχωριστούν τα παιδιά τους, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά είναι πρωτάκια?
Κοιτάξτε, ξαναδείτε, όλοι οι γονείς νομίζω ότι πλέον έχουν το θέμα κοινωνικοποίησης στο σχολείο, το θεωρούν πάρα πολύ βασικό. Και νομίζω ότι ακούνε και τους ειδικούς επιστήμονες και τον ψυχολόγο, και θα συμφωνήσω με την κυρία Καπάτου, και τις συμβουλές, και νομίζω ότι κάνουμε αυτά που πρέπει με το παραπάνω και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια. Με το εργασιακό της ωράριο, καταλαβαίνετε, γιατί και ο γονιός αντιμετωπίζει παράλληλα δυσκολίες. Δηλαδή μπορεί να θέλει να κάνει πράγματα, αλλά να μην μπορεί. Το θέμα είναι όμως το κράτος και το Υπουργείο τι κάνει. Γιατί να σας πω ένα παράδειγμα εκ των πραγμάτων. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ένα παιδί που χρήζει σχολικό νοσηλευτή και παράλληλα χρήζει παράλληλη στήριξη με εγκύκλιο που υπάρχει, δεν μπορεί να τα έχει και τα δύο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν στο γονιό, ναι, μετατίθεται η ευθύνη, το δίλημα, ναι, αν θα διαλέξω την υγεία ή την εκπαίδευση του παιδιού μου. Όσο και πολύ να θέλω, όσο και καλή διάθεση να έχω, καταλαβαίνω. Οπότε το βασικό και για κύριο για μας, επειδή οι γονείς προσπαθούν για το καλύτερο για το παιδιό τους, είναι το Υπουργείο και η κυβέρνηση να δώσει τα απαραίτητα, να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η εκπαιδευτική διαδικασία. Η ασφάλεια και η εκπαιδευτική αυτό διαδικασία. Αυτό για μας είναι το βασικό. Ωραία. Και το κύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Βαλαβάνη. Ευχαριστούμε την κυρία Καπάτου. Ευχαριστούμε και εμείς. Για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και πριν πάμε...